Τώρα δεν ξέρω αν είσαι ο μάρκετας ή γιατί. Εφανέρωσα τα μυστικά, τι είπαμε το βράδυ που... Τα φανέρωσες. Λοιπόν, γι' αυτό ήθελα να σου πω ότι είχαμε και μία επαφή με τους συναδέλφους και πρέπει να τα δούμε όλα μαζί αναλυτικά, όχι μόνο τα θέματα του Δήμου και τα θέματα της κοινωνικής πρόνοιας και τα τεχνικά έργα και κυρίως να έχουμε μία συνεργασία. Χαίρομαι που σε 5 λεπτά μέσα επιβεβαίωσε ο βουλευτής τις δηλώσεις μου. Και το άλλο. Χαίρομαι, είναι προς τιμή του, το είπα στη μέσα, ότι σήμερα τελευταία μέρα ως υπηρεσιακός πήγε και παράδοση. Ναι, έπρεπε να το κάνω, ήμουν υποχρεωμένος να το κάνω. Μπράβο. Και θα συνεχίσω να βοηθάω και τους συναδέλφους, γιατί εδώ πέρα έζησα τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου και οφείλω να συνεργάζομαι και με τους συναδέλφους και με τους ερετούς και με όλους. Εμείς ειλικρινά, επειδή πιστεύουμε και στις δυνατότητες, το λέω καθαρά, γιατί μιλάμε σαν φίλοι, σαν συνεργάτες, οι ευχές που δόθηκαν προχθές και επαναλήφθηκαν σήμερα και γραπτά και δημόσια, θέλουν να γίνουν πράξη και να το πω, θα είναι και τιμή, αύριο μεθαύριο γίνεται η καινούργια κυβέρνηση, εκτός από την ιδιότητα του βουλευτή, να έχετε και πιο επίσημο και πιο σοβαρό κυβερνητικό πόστο. Γιατί άλλωστε τα 12,5 το δικαιούνται. Όχι το αξίζουν μόνο, το δικαιούνται. Αυτό η ευχή να γίνει πράξη. Θα το δούμε αυτό. Δεν είναι αυτό το μείζον. Το μείζον είναι να δούμε τα ζητήματα του τόπου και να τα επιλύσουμε. Και επειδή είμαστε από διαφορετικές παρατάξεις, ό,τι έγινε έχει γίνει μέχρι τις εκλογές, οφείλουμε σε θεσμικό επίπεδο να συνεργαζόμαστε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βλέπει... Ακριβώς αυτό. Οφείλουμε να είμαστε σε άμεση συνεργασία. Ευχαριστώ.